Ανοίγουμε σε αυτήν την Ιερά Μητρόπολη. Επομένως,
ζωή Κωνσταντίνιδος είναι ο πανεξοχή πατέρας της Εκκλησίας που ασχολήθηκε υπερβολικά με την υπεραγία Θεοτόκου και χρησιμοποίησε μερικές εκφράσεις. Για παράδειγμα, την ονομάζει Αγία Παρθένων Θεοτόκου. Αλλού λέει είναι το σεμνόν κοιμήνιον απάσης της οικουμένης. Σε άλλο σημείο λέει η Θεοτόκος είναι η Αγία Εκκλησία. Δηλαδή, επειδή έδωσε το σώμα στον Χριστό για να γίνει άνθρωπος και το σώμα του Χριστού είναι το σώμα της Εκκλησίας και η Εκκλησία και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και η Παναγία είναι η Αγία Εκκλησία. Αν γράφει, λέει, ονομάζει την Πολύμνη των Μαρία που είναι το σκύπτρο της Ορθοδοξίας και χωρίων του Απορρίτου. Και σε ένα άλλο λόγο του, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας που ιδιαιτέρως ασχολήθηκε με την υπεραγία Θεοτόκου, στρέφεται στην Παναγία και της λέει «Χαίρε Μαρία Θεοτόκε, διήν προφήτε και λαδούσε, ποιμένες δοξολογούσε, άγγελοι χορεύουσε, αρχάγγελοι σκυρτώσε, τρικοτεστάντους ύμνους αναπέμποντες, μάγοι προσκυλούσε, το δεδοκάκτο δεδεκάκτημα τάνος των Αποστόλων εκλέγεται, Ιωάννης έτσι όλη έτσι κυρία της μητρός αυτού εσκύρτησε, διείς προήρθεν η χάρις η ανεκλάνητο». Διείς προήλθεν το φως των ηθινών, ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός. Ποια είναι η υπεραγία του ανθρώπους. Αλλά τα θαύματά της είναι πάρα πολλά και οι εμφανίσεις της είναι πολλές και κάθε εικόνα έχει και ένα ιδιαίτερο θαύμα. Επομένως όταν μιλάμε για Παναγία της Τύρου, για Παναγία τάδε, τάδε, της απεραγιώτησας, της προσιότησας εδώ που λέμε στην περιοχή μας, δεν εννοούμε κάποια διαφορετική παραγία. Η ίδια είναι, αλλά συνδέεται με ένα γεγονός και με ένα θαύμα. Όπως εδώ στην Αμπερακιώτησα, δεν υπήρχε τίποτα εδώ στην περιοχή αυτή. Και το 1455, λίγο μετά από την πτώση του Σαντρομπόλεως, κάποιος βοσκός έβλεπε στη Δρή που είναι πίσω από το Ιερόπτυμα και κάνουμε τη Βιτανία και κάνουμε βρέση ένα φως και ερχόταν εδώ να δει τι είναι αυτό το φως και ψάχνουν το πείτε την εικόνα αυτή η οποία διασώζεται και είναι το κειμένιο αυτής της Ιεράς Μονής μαζί με το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου. Και υπάρχουν προβλήματα όχι μόνο και από το
δρόμο, αλλά υπάρχουν και προβλήματα επιβίωσης. Διότι θέλω το πόλη δημοσίως. Είναι τέσσερις μοναχοί που αναμένουν εδώ και έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Και κάθε χρόνο συντάσσουν ελλειμματικό προϋπολογισμό και απολογισμό. Ελλειμματικό, σε σημείο που λέμε τι θα γίνει. Πώς θα σε είσαι.